Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά μαζί μας και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα κείμενα των Επιτροπών με τις προτάσεις μας για την παιδεία και το περιβάλλον. Ξεκινάμε λοιπόν με την Επιτροπή Παιδείας και επομένως το κείμενό μας είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς της Επιτροπής επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος των προτάσεών μας για την παιδεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας είναι να έχουμε αναβαθμισμένα σχολεία και καταρτισμένους δημότες σε μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη. Ο Δήμος πρέπει να είναι επίσης πρωταγωνιστής σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, την πρόληψη αλλά και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητήματα όπως τα ναρκωτικά, οι σχέσεις των φύλων, η σεξουαλική αγωγή, ο εθισμός στις νέες τεχνολογίες, το αλκοόλ, οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να αντιμετωπιστούν συντονισμένα με μια μεγάλη προσπάθεια από ομάδες επιστημόνων και ειδικών και με ένα πρόγραμμα δράσης που θα καταρτίζεται σε ετήσια βάση. Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση των δομών της διαβίου μάθησης που θα οργανώνουν σεμινάρια και διαλέξεις με θεματικές που θα αφορούν θέματα παιδείας, υγείας, πολιτισμού, ψυχολογίας κτλ. Ευρύτεροι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι η προώθηση της γενικής εκπαίδευσης των ενηλίκων ατόμων, η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, η διάδοση της γνώσης, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, η ομαλή επαγγελματική ένταξη στην κοινωνία με στόχους στη δημιουργία ενεργών πολιτών, την προστασία των ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη μέσω στοχευμένων δράσεων. Συμμετοχή του Δήμου στην προσπάθεια δημιουργίας κέντρου έρευνας και καινοτομίας. Βελτίωση των υποδομών των σχολείων με αλλαγές στην όψη, στο εσωτερικό τους καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο με ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητος ο βραδινός φωτισμός και η φύλαξη των σχολείων, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της πρόσβασης στα σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεχής ενημέρωση των μαθητών από ιατρικό προσωπικό για θέματα που άπτονται της διατροφής, της υγείας, αλλά και σε θέματα όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και η βία. Δημιουργία δομής επαγγελματικού προσανατολισμού υπό την αιγίδα του Δήμου και σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. Εκπαιδευτική ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων μαθητών μέσω της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικού φροντιστηρίου. Συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και τις άλλες δομές πολιτισμού, ώστε όλοι οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Δημιουργία Επιτροπής Debate στα σχολεία για τη διοργάνωση αγώνων επιχειρημάτων και πειθούς γύρω από αμφιλεγόμενα ζητήματα. Δημιουργία Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιχνιδιών, εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, ενίσχυση της εθελοντικής δραστηριότητας των μαθητών. Παράλληλα, ίδρυση ψηφιακού μουσείου και κέντρου προφορικής ιστορίας της ελληνικής παιδείας στα Γιάννενα, την πόλη των γραμμάτων και τεχνών. Σε συνδυασμό με την πρότασή μας για την αποκατάσταση και την επανάχρηση διατηρητέων κτηρίων, ένα εξ αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να στεγάσουμε τα γράμματα της πόλης, την πηγή του νεοελληνικού διαφωτισμού, τον από το 1645 γενιώτικο διαφωτισμό των εθνικών ευεργετών και των διδασκάλων του γένους. Έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών την διαμέσου των αιώνων πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και τις συγκεκριμένες ιδεολογοπολιτικές συνθήκες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την τοπική ιστορία. Τέλος, έτσι θα αξιοποιηθεί το πλούσιο εκθεσιακό και αρχιακό υλικό που παραμένει άγνωστο και ανεκμετάλλευτο σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο φορείς. Και θα αναπτυχθούν κατάλληλα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να εκπληρωθεί επιτέλους το χρέος της πόλης απέναντι στην πνευματική της ιστορία και να δοθεί δυνατότητα σε νέες και νέους με συγκεκριμένες ειδικότητες να εργαστούν σε αυτό.